Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Μαλκίδη για τις τόσο σπουδαίες τοποθετήσεις του, αλλά και για όλα εκείνο τον πλούτο, τον θησαυρό τον πλούτο και την σοφία την οποία σήμερα μας έκανε κοινωνούς. Ξέρω ότι έχει έναν πολύ μεγάλο ζήλο και αυτός ο ζήλος είναι η αγάπη του για την πατρίδα, η αγάπη του για την παράδοσή μας, η αγάπη του για αυτό που είναι η Θράκη και για αυτό που πρέπει να γίνει η Θράκη, είναι η αγάπη του για τη Ρωμιοσύνη. Επειδή ενδεχομένως ο κύριος Γουδετσίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει κάποια άλλη υποχρέωση και πρέπει να φύγει, ναι, θα το δώσουμε στο τέλος. Αν δεν βιάζεστε, να το δώσουμε στο τέλος. Γιατί έχουμε και εμείς κάτι να το δώσουμε. Εάν δεν βιάζεστε, καλώς. Αν βιάζεστε, τότε μπορούμε να... Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μαλκίδη, διότι μας έδωσε πολλά ερεθίσματα προβληματισμού. Και πάνω απ' όλα μας είπε αλήθειες. Και το έχω πει και άλλη φορά, ότι η λέξη αλήθεια είναι μια σύνθετη λέξη από το α το στερητικό και από την λέξη λήθη. Δηλαδή να μην ξεχνούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Και αυτήν την αλήθεια μας τη φωτίζει η ιστορία, μας τη φωτίζει η προσέγγιση στους προγόνους μας. Γιατί αυτό που είναι οι προγονοί μας, αυτό φέρουμε και εμείς. Αυτό έχουμε κληρονομήσει. Οι Αρβανίτες λοιπόν είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο του ελληνισμού, μάλλον επιτρέψτε μου να πω της Ρωμιοσύνης. Γιατί έχουμε, νομίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με κύριε Μαλκίδη, έχουμε δημιουργήσει με τη λέξη ελληνισμό κάτι πολύ πιο μικρό από αυτό το οποίο εννοούμε με τη λέξη Ρωμιοσύνη. Μέσα στη Ρωμιοσύνη χωράνε όλοι. Όλοι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να μην μιλάνε ελληνικά, αλλά έχουν ελληνική συνείδηση. Εγώ το βλέπω αυτό με τον πατέρα Δαμασκηνό, δεν είναι εδώ Δαμασκηνός ο δικός μας, που είναι από την Ιορδανία. Ξέρετε, δεν μιλάνε οι δικοί του ελληνικά, αλλά το παιδί αυτό είναι Έλληνας. Και θα σας πω και εγώ περισσότερο Έλληνας από εμάς τους Έλληνες. Όταν πριν από 2 χρόνια κάναμε μια εκδήλωση, τραγούδησε ένα θρακιώτικο τραγούδι. Και πραγματικά αυτό είπα, ότι ένας Έλληνας δεν θα το απέδιδε με αυτόν τον παλμό που το απέδωσε εκείνος. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε μάθει να μετράμε τον ελληνισμό με το αν μιλάμε, ποια γλώσσα μιλάμε. Το θέμα είναι μέσα μας τι έχουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα πρέπει να εμπνέουμε και να ακτινοβολούμε το πνεύμα του ελληνισμού, το ελληνικό πνεύμα. Ο ελληνισμός, η ελληνική παιδεία, η ελληνική αγωγή δεν περιορίζεται στη γλώσσα. Περιορίζεται, είναι κάτι ευρύτερο. Μπορεί να μιλάμε αρβανίτικα, μπορεί να μιλάμε γκακαβούζικα, συγγνώμη, μπορεί να μιλάμε καραμαλίδικα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορούμε να μιλάμε, αλλά όμως έχουμε μέσα μας ελληνική συνείδηση. Έχουμε ελληνική ποιότητα, ελληνική αγωγή. Έτσι λοιπόν και οι Αρβανίτες είναι ένα κομμάτι ελληνικό, ένα κομμάτι που είναι συμβάλλει έτι περισσότερον στην απόδοση του ελληνισμού. Και να πούμε και κάτι ακόμα.
δεν είναι μόνο τα αρβανιτοχώρια του Εύρου, έτσι. Όπως είπατε, η Μαδρίτσα. Και από τη Μαδρίτσα ποιος είναι, ξέρετε ποιος είναι? Ο πρώην υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο Καράογλου. Είναι μαδριτσιώτης. Εγώ στην Μαδρίτσα τον πρωτογνώρισα το 2010, όταν πρωτοπήγα στη Μαδρίτσα, εκεί τον γνώρισα και διαπίστωσα ότι είναι αρβανίτης. Όλη η Αττική, η Αθήνα τι ήταν? Στα 1821 η Αθήνα τι ήταν? Ένα αρβανιτοχώρι ήταν. Η πλάκα που λέμε πλάκα, τι σημαίνει πλάκα? Είναι πλιάκ. Είναι η γριά, η παλιά. Λέμε, δεν ξέρω, πηγάδι πώς το λέτε? Μπουρνάρι. Υπάρχει όμως και μια άλλη, η πλατεία Βάθης, λέγεται πλατεία Βάθης, γιατί εκεί υπήρχε, λέει, ένα πηγάδι, το οποίο το λέγαν Βάθη. Δηλαδή, πολλά, ας πούμε, νέα Λιώσια, τα Λιώσια, τι είναι από την οικογένεια των Λιώσα. Όλα όσα επίσης έχουν κατάληξη Ίζα, Ιέζα, Καμάριζα, Αμυγδαλέζα, όλα αυτά είναι αρβανίτικα. Σπάτα, τι σημαίνει, σπαθή. Όλα αυτά τα χωριά ήταν αρβανίτικα χωριά, ήταν αρβανίτες. Όπως είπαμε, η Ερμιόνη, η Κορινθία, η Ήδρα, οι Σπέτσες, η Κάριστος. Τα ψαρά της Επαναστάσεως, όχι σήμερα. Δεν ξέρω για τα ψαρά. Το λέει στο εγώ, ο χωριάς Φεραίρος. Έτσι. Υπήρχαν ολόκληρες κοινωνίες, οι οποίες μπορεί να μην μιλούσαν ελληνικά, αλλά όμως είχαν ελληνική συνείδηση, όπως και οι Βλάχοι, οι Βλαχόφωνοι, και αυτοί οι Σαρακατσανέοι. Και αυτοί είχαν ελληνική συνείδηση. Στο Μέτσοβο, αν πάτε, αν πηγαίνατε πριν από 10 χρόνια, δεν θα καταλαβαίνατε τι λένε. Όμως από το Μέτσοβο είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες. Στο Μέτσοβο μιλάνε μια διάλεκτο, βλάχικο. Και όμως από το Μέτσοβο είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει σημασία τι γλώσσα μιλάμε, αλλά τι έχουμε μέσα στην ψυχή μας και τι παιδεία έχουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπε ο κύριος Μαλκίδης, ότι πρέπει στα παιδιά μας να δώσουμε παιδεία ελληνική και να είμαι υπερήφανοι για αυτό που είμαστε. Εγώ αυτή την εκδήλωση, κύριε Μαλκίδη, γιατί την έκανα? Την έκανα για να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως κάποιοι τους είχαν στο περιθώριο κάποια χρόνια, ότι δεν πρέπει να αισθάνονται μειονεκτικά, όπως και οι Γκαγκαβούζηδες. Δεν πρέπει να αισθάνονται μειονεκτικά, αλλά πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτό που είναι. Γιατί είναι κληρονόμοι μιας μεγάλης κληρονομιάς και είναι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν και πάλεψαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Έχουμε αυτές τις μέρες, μας παρεχώρησε, μας έκανε δώρο η Μονή Κουτλουμουσίου μία εικόνα, την Παναγία την Αρβανίτισσα. Όταν μου το πρωτοείπε ο πατήρ Νεκτάριος, να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ συνειδητοποίησα, δεν έδωσα έτσι πολύ σημασία. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι εδώ έχουμε αυτά τα χωριά, αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται, να μάθουν ότι έχουν μια πλούσια κληρονομιά, έχουν καταβολές, τις οποίες δεν πρέπει να τις κρύψουμε, αλλά πρέπει να τις αναδείξουμε και να τις διασώσουμε. Όταν πηγαίνω στο Χειμώνιο, όταν πηγαίνω στο Σάκο, στην Κλισό όχι τόσο, γιατί στην Κλισό έχει ο πληθυσμός ανακατευτεί με τον τόπιο πληθυσμό. Είναι πολύ πολιτισμικό. Το Θούριο είναι χωριά που βλέπει κανείς και διαπιστώνει με την πρώτη κιόλας ματιά, διαπιστώνει την ευσέβεια και την ευλάβεια αυτών των ανθρώπων. Οι Αρβανίτες, επειδή
όπως λένε, έχουν ξερό κεφάλι, είναι άνθρωποι των παραδόσεων. Κρατάνε τις παραδόσεις τους. Δεν είναι εύκολοι στο να αλωτριωθούν. Και αυτό είναι ένα προσόν τελικά. Διότι οι άνθρωποι που εύκολα αλλάζουν, παρασύρονται. Ενώ οι άνθρωποι που έχουν σταθερές αξίες δεν παρασύρονται πολύ εύκολα και κρατούν τις παραδόσεις τους. Επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως ο Φάνης Μαλκίδης στο όνομά μου, είμαι ο Χάρης Λιγιάννης, όπως ξέρετε. Ζω εδώ και 45 χρόνια στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτό το μειονέκτημα που θέλησα να παρουσιάσω το όνομα της Αρβανίτης, το ζούμε και εμείς σαν Ευρύτες, το οποίο μας το κληρονόμησε το κέντρο της Αθήνας, ο Εύρος, οι Ευρύτες, αυτό που είπε προηγουμένως ο Φάνης, ο Θράξ, Συμβλάξ, ο χώρος το οποίο ήταν ο νομός μας, το κατορμάζω έτσι, δηλαδή της εξορίας. Δυστυχώς το ζούμε και σήμερα και στη χώρα την οποία ζω σήμερα. Για τους Αρβανίτες εγώ τους γνώρισα στη Γερμανία, όχι στη χώρα μου. Οι οποίοι βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Και όταν πρωτοπήγα στη Θήβα, το 1967, εκεί είδα Αρβανίτες, λέω, τι γλώσσα είναι, τι είναι. Λέει, και μερικοί του είπαν, Αλβανοί. Δυστυχώς. Έλληνες. Για μας τους Θρακιώτες έχουν να λένε πολλά. Διότι φταίμε σε μεγάλο βαθμό και εμείς, δεν προωθήσαμε τον πολιτισμό μας, που δεν είναι λίγος. Να σας πω ένα τελευταίο συγκεκριμένο τώρα που είσαι. Στη Στουτκάρδη, στη Γερμανία, δηλαδή στη Βάντεμπεργκ, η υπουργός ενσωμάτωσης είναι Τουρκάλα. Δεν μιλάει ούτε ελληνικά, ούτε άλλες γλώσσες εκτός τα τουρκικά και τα γερμανικά, δηλαδή τα αγγλικά. Κάνει εδώ και 2 χρόνια αγώνα για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης, που κανένας Έλληνας πολιτικός δεν συμπαραστάθηκε. Όταν προηγουμένως βρεθήκαμε πριν 2-3 εβδομάδες πριν έφυγε την Ελλάδα και μου λέει, θέλω αυτήν η σχολή της Χάλκης πρέπει να ανοίξει, να λειτουργήσει. Το λέει μια Τουρκάλα, δεν είναι Ελληνίδα, δεν μιλά ελληνικά, κάνει αγώνα. Γι' αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα. Θα ευχαριστήσω τον Φάνη του Μαλκίδη, όχι γιατί αναφέρθηκε, απλούστατα έχουμε γνωριστεί και για τις προσπάθειες που κάνουμε και εμείς για την προβολή της Θράκης μας στο χώρο όπου βρισκόμαστε και όπου ζούμε. Δεν είναι μόνο η Βαντούσλα. Δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι ο πολιτισμός της Θράκης που πρέπει να τον προβάλλουμε. Και ευχαριστώ τον Φάνη του Μαλκίδη που κάνει αυτές τις προσπάθειες. Σημασμιότητα και εσάς που γίνεται αυτή η δήλωση σήμερα που παραβρέθηκα και εγώ και μπορούσα να πω αυτά τα 2 λόγια. Σας ευχαριστώ. Καλωδωρηθήκαμε αδελφοί μου και αδελφοί χριστιανοί και συμπατριώτες. Το λέω με από βάθος καρδίας. Αισθάνομαι για όλους σας συμπατριώτες. Αισθάνομαι ότι η χαρά που μου δώσατε με τη στάση ζωής σας και τα πρόσωπά σας και το χαμογελό σας και την ευγένειά σας μετά από την ωραιότατη πρόσκληση, τη θεία, την κίνηση τη θεία του νου, του Σεοσμιωτάτου να με καλέσει, αισθάνομαι συμπατριώτη σα. Όχι μόνο με του Αρβανίτε, με όλου του Τράκη και με όλου του Έλληνε. Αυτή είναι η ειρωνία σου. Δεν γνώρισα πολλού ανθρώπου που όχι μόνο σβήνουν τα ίχνη τη ιστορία, αλλά και την αλλάζουν. Πολλοί από αυτού φοράνε και ράσο, δυστυχώς. Έχω αυτογραφήσει. Είναι αναρτημένα τα άρθρα μου στο διαδίκτυο. Πολλές φορές όταν μιλούσε ο κύριος καθηγητής, αν ήταν εξαϊκή, ο κύριος ταξιάρχης θα με άκουσε. Θλίβη με όλα αυτά που άκουσα, πολλά τα ήξερα, δεν τα είχα ακούσει τόσο συμπληρωμένα και τόσο ουσιαστικά σε τόσο λίγο χρόνο. Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Δεν αντέχεται. Πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε κρυφά σχολιά, όπως το είπα. Να κάνουμε κηρύγματα στα σπίτια. Να παρακαλέσουμε τον Θεό με τη συμμετοχή μας με την αδιάλειπτη προσευχή και τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Ορθοδοξίας, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας αποκαλύψει την καινούργια αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε. Εμείς οι χριστιανοί που αγαπούμε τον Θεάνθρωπο και την Πατρίδα, την καινούργια αυτογνωσία.
άλλο πάει η αμέλεια, η ραθυμία. Που είχαμε λεφτά και είχαμε τούτο και εκείνο και άλλο. Που είχαμε υποβιβάσει την πίστη σε πολιτιστική εξέλιξη, αυτό διαδικασία. Μυστήριο, κλάμα, μετάνοια, τίμια, εντάξει με τον εντάξει. Πρέπει να γίνουμε εντάξει με τον Θεό μας. Για να μας φέρει το δώρο το Θείο, να μπει στην καρδιά και να αισθανθούμε ρομή. Να αγαπήσουμε τους πάντες και τους εχθρούς. Μόνο με τους εχθρούς. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας και ευχαριστώ και τον Θεό και πιστεύω σκεφτόμενο προηγουμένως ότι πρέπει να κάνω καινούργιες προσευχές για να ευχαριστήσω. Γιατί και χαροποιήθηκα με την πρόσκληση και την ολοκλήρωση της προτάσεως και της σκέψης της Θείας του Σεβασμιωτάτου με την εγκατάσταση της Παναγίας Αρβανιτήσης στη Μητρόπολη σας και στο χωριό Σάκος και με το ταξίδι, την πρώτη φορά πήγα στην Τουρκία απέναντι και συγκινήθηκα από όλα αυτά που άκουσα από τον ξαναγό μας, τον κύριο Ριζιώτη. Σήμερα εδώ αναστέναξα πάρα πολύ βαθιά, αλλά ήταν ένα στεναρμή αυτογνωσίας και επιβεβαίωσης του αγώνα που ήδη έχω ξεκινήσει και εγώ πριν από κάποια χρόνια. Θα ήθελα να συμπληρώσω στην αυτογνωσία σας όλων ότι οι αρβανιτάκηδες της Κρήτης, χιλιάδες πληθυσμός, αν ανοίξετε το αρχείο του ΟΤΕ θα τους βρείτε εκεί, όντως είναι χιλιάδες, και εκτός Κρήτης, και στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα, και στην Κρήτη, αρβανιτάκηδες. Και οι κουντουράκηδες, από το χωριό Κούντουρα, που κατήγεται ο μεγάλος ο ήρωας, που κατάγεται από το χωριό μας, από το χωριό της μητέρας του Σεβασμιωτάτου και το χωριό μου, κουντουρατικής, μάντρα θα το πει σήμερα, οι αρχαίες ελευθερές. Όπως είπαμε, έτσι το γράφει ο Διονύσιος Ορμελής στην ιστορία της Αθήνας. Ακούστε, από πότε έχουμε καθόδους δωρεαίων. Καταλάβατε. Μπορεί να μην ήταν από τότε να λέγονται τους αρβανίτες, αλλά από ένα χρονικό διάστημα και μετά, πολύ αρχαίο όμως, θα σας ενημερώσω, θα εκπλαγείτε την ενημέρωση αυτή, ναι, λεγόμαστε αρβανίτες. Είναι το πονίμιο του όρου Σαρβάνου, που βρίσκεται στο Δειράχι. Εκεί είναι το όριο της διαφοράς της Υπήρου από την Ιλυρία. Έτσι, η οποία εμπλουτίστηκε με πληθυσμό Αλβανών από τον Κάφκασο. Αδερφοί μου, τα ιδιώματα είναι διαφορετικά. Ο Κώστας ο Καραγάτσης, που έχει γράψει το καινούριο βιβλίο Έλληνες από το Άρβανο και τα πολλά ωραίτατα βιβλία, τα πάθη του γένους και την ιστορία του Γιου Κωνσταντίνου της Ελένης, με φοβερά επιχείρηματα και άλλα πολύ ωραία βιβλία, το καταγράφει. Δεν είναι όμοια τα ιδιώματα. Άλλο ιδίωμα οι Αλβανοί, άλλο εμείς. Αρχαία πελασγικά και τα δύο. Αλλά δεν είναι όμοια. Πελασγικά είναι και τα αρμένικα. Α, δεν μπορούμε να συνοηθούμε τους Αρμένιους. Καταλάβατε. Γιατί όχι μόνο ότι αυτοί πήραν στοιχεία περσικά και τους κατέλαβαν, αλλά μπορεί και τότε να μην ήταν ίδιοι. Δηλαδή, πόσο δύσκολα κανείς μπορεί να καταλάβει έναν Κύπριο όταν μιλήσει γρήγορα, που είναι ελληνικότατο τα Κυπριακά. Ή έναν κριτικό από τα Σφακιά. Καταλάβατε. Πόσο όταν πάμε εκατοντεδίες πίσω ή χιλιάδες χρόνια πίσω. Ναι, 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 αυτό, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ναι, για να μπω στο θέμα, να μην σκαδίσω πολύ, για να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και για τον που θα αφορούν τον κύριο καθηγητή, έχω ήδη αναρτήσει στο διαδίκτυο και είναι ήδη στον υπολογιστή σας, Σεβασμιότατε, ότι η εργασία μου, που μου την είχε ζητήσει ο μακαριστός Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, ο κύριος Διονύσιος Μπαϊρακτάρης το επώνυμο, Σουλιώτης. Το ίδιο επώνυμο που είχε και ο γέροντας Προφύριος, ο Μπαϊρακτάρης, που είναι και οι δύο αρβανίτες. Και μιλούσε και αρβανιτικό γύρω Προφύριος, ο Άγιος Προφύριος. Μου είχε ζητήσει λοιπόν, όταν τον είδα το 2008, πήγα στην Μυτιλίνη και στη Χίο και τον συνάντησα και έκανα την έρευνά μου και πήγα και στο εκκλησάκι της Παναγίας Αρβανιτής επάνω και προσκύνησα. Θέλω να μου αποδείξεις με μια εργασία σου ότι οι Αρβανίτες είναι Έλληνες και ότι η Παναγία Αρβανίτης είναι υπαρκτή. Και το υποσχέθηκα. Και το έκανα. Η εργασία είναι δημοσιευμένη στη Θεοδρομία. Το ένα μέρος το πρώτο το 2009 και το δεύτερο το 2011 και είναι, θα αναρτηθεί σε λίγες ημέρες από τους εργάτες μου στο διαδίκτυο, στο Γκέρον, αντί για Γέρον, Γκέρον λατινικά, και επιλέγεται τη δεύτερη επιλογή. Βγάζει δύο επιλογές, επιλέγεται τη δεύτερη. Αγιορείτης Γέρον Εκτάριος. Και είναι και στον υπολογιστή σας, την έχω στείλει. Εκεί
Η γνώση μου εκείνη την εποχή έφτανε μέχρι το 11ο άνα και χρησιμοποίησα την άνα την κομνηνή για το ίδιο θέμα το οποίο ανέπτυξε και ο κύριος καθηγητής. Η οποία μας λέει ότι όταν σε μία μάχη στο όρος Άρβανο, που εκκινδύνευε η κατάληψη του τυραχείου, ο πατέρας σώλησε, έκανε μια επίθεση στα βυζαντινά στρατεύματα έξω από το κάστρο, απομακρύνθηκαν πολύ κυνηγώντας τους εχθρούς και παρενευλήθησαν μεταξύ των εχθρών και του κάστρου τα δικά τους στρατεύματα και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω, να υπερασπιστούν την πόλη. Και για την υπεράσπιση της πόλης, ο πατέρας της, ο Αυτοκράτορ, ανέθεσε την διοίκηση και την υπεράσπιση στον Κόμι Σκόρτ. Σκούρτης είναι το λόγιο όνομα Σκόρτης. Σκούρτης είναι το αρβανίτικο επώνυμο, το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε αρβανίτης, σημαίνει κοντός. Έτσι. Υπάρχει το χωριό Σκούρτα στην Αδειοτία, υπάρχουν οι Σκουρτέοι στο Άγιο Όρος, οι Κολυβάδες, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, φίλοι πνευματικοί, υψηλοί του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, οι οποίοι διατηρούσαν και κελί του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο κελί τους. Είναι κοντά στις καρδιές, έχω πάει πολλές φορές και προσκυνήσει και ο αδελφικός πληθυσμός μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει ως αιτία να προσκυνήσει και να δεθούμε έτσι και με την ιστορία και του τόπου και την πνευματική. Έτσι λοιπόν η γνώση μου μέχρι τότε έφτανε μέχρι την Άνη Κομινή και την γνωρίωσα από εκεί και πέρα ότι οι Έλληνες είναι, οι Αρβανίτες είναι Έλληνες και πού συμμετείχαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιους είχαμε ήρωες του οποίους τους σκότωσαν να προσθέσουμε να κάνουμε την μνήμη του Γιαννάκη του Γκρίτζαλη, ένας μεγάλος ήρωας από την Πελοπόννησο, τον οποίο, ο οποίος κινήθηκε εναντίον του Όθωνος, δεν αντέχανε εμείς. Είναι αυτή η φυσική μας, το φυσικό μας δώρο από τον Θεό. Δεν αντέχαμε το δόλιο. Έκαναν επανάσταση οι Αρβανίτες εναντίον του Όθωνος, ο οποίος αλλίωνε την πίστη, μείωνε το φρόνημα το εθνικό. Και τον πιάσανε μαζί με έναν συνεργάτη του και τον εκτελέσανε. Και άλλους πολλούς. Αλλά δεν είδαμε ότι δεν συνέφερε να σκοτώνουν. Όπως μη Αρβανίτες είναι ο Άγιος Κοσμάς, ο Κοσμάς ο Φλαμιάτος, ένας μεγάλος Ρωμιός κεφαλήν, ο οποίος υπερασπίστηκε την πίστη. Με χάρη διόραση και προώρηση ο Άγιος. Και ο Άγιος, δεν τον έχουμε αγιοποιήσει ακόμα, πρέπει να το κάνουμε, Χριστοφόρος Παπουλάκος. Τον ένα τον βάλανε στη φυλακή του Αράπη στη Πάτρα και τον δηλητηριάσανε στο φαΐ και κοιμήθη έτσι. Είχε προλάβει λίγες ημέρες πριν και είχε γίνει κουράτου ως Κοσμάς, μοναχός. Και ο Χριστοφόρος Παπουλάκος εξεδιώχθη. Εξορία συνάδρο και εκεί κοιμήθη. Εν εξορία. Τι κακό κάνανε. Υπερασπιζόντουσαν την πατρίδα και την πίστη. Δίδασκε ο Άγιος Χριστοφόρος Παπουλάκος ό,τι δίδασκε ο Άγιος Κοσμάς Παπουλάκος. Αυτό κάνανε. Και τους έψησε το σύστημα το οποίο ήταν από τότε πιασμένο. Ναι. Συμμετείχαν σε αυτή την αλλίωση της πατρίδας, του εθνικού φρονήματος, του πατριωτικού φρονήματος και της πίστης, Έλληνες μασόνοι, Φαρμακίδης, Αδαμάντιος Κοραής και συνεργάτης πολύ, σπουδαγμένοι στη Δύση, είχε αληθεί το φρόνημά τους και λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης ότι η αιτία που χτυπήθηκε ο ησυχασμός στην Ελλάδα και άρχισε να μπαίνει το κοσμικό φρόνημα στα μοναστήρια μας και στην Εκκλησία ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής. Γιατί ήταν ένας διανοούμενος Έλληνας, δεν είχε φρόνημα, δεν είχε εμπειρία πνευματική στην καρδιά για να αγαπήσει. Είχε το φρόνημα του φιλόσοφου. Όπως ο Βαρλαάμ, ο αντίπαλος, ο αυσταλμένος από τον Πάπα, την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δεν εκτιμούσαν την προσευχή, την αδιάλειπτη, η οποία φέρνει, προκαλεί τον Κύριο να στείλει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά και να άρχισε να έχουμε εμπειρίες και κλάματα και αποκαλύψεις, διόραση και πρόταση. Και να καταλάβουμε ότι η πίστη αυτή η Ορθόδοξη είναι όντως αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και κάνανε κακό. Και συνεχίζουν αυτοί να έχουν τα πόσα. Μέχρι που μας πουλήσανε εντελώς. Μας πουλήσανε. Όμως μετά από εκεί και πέρα, μετά από αυτήν την εργασία που είχα στείλει στον Συμβασμιότατο των Μακαριστών, η έρευνα συνεχίστηκε. Ακούστε πράγματα εκπληκτικά.
τη ρίζα των αγωνιτών, αδελφοί μου. Αν δεν το διαβάσω, δεν έχω πει τίποτα. Αυτό να διαβάσω. Μόνο διάβασμα. Μέγας Αλέκθερος και Αιακίδες. Αιακός. Κατά τη μυθολογία, υιός του Διός και της νύμφης Αιγίνης. Υπήρξε ο πρώτος βασιλεύς της ομονίμου νήσου του Σαρονικού και ο γενάρχης του γένους των Αιακιδών. Έλαβε ως πρώτη σύζυγο την Ευνοίδα, θυγατέρα του Κεντάβρου, Χείρονος ή Σκύρονος. Εκ της Ενδιείδος απέκτησε τον Πηλαία και τον Τελαμόνα. Έλαβε και δεύτερη σύζυγο την θυγατέρα του Νηραίος, την Νηριείδα Ψαμάθη, εκ της οποίας απέκτησε τον Τόκον ή Φόκον, ο οποίος κατά την παράδοση ήταν καλύτερος και από τους δύο αδελφούς του σε όλα τα αγωνίσματα, πλην της πάλης, εις την οποία ο Πηλαίος ήταν ακατογόνιστος. Όταν δε ο Τελαμόν, κατά τη συνήθεια εξάσκησή του εις την δυσκοβολία, εφώνευσε εκ λάθος των Φόκων, ουδής για των συμπολιτών του απεδέχθη τις εξηγήσεις του περί εσφάλματος, ημιμόν ο αδελφός του Πηλαίος. Ο πατήρ και βασιλεύς Αιακός, της Αιγίνης ο βασιλεύς, προς κατευνασμόν των δυσπίστων πολιτών, εξόρισε εξ νήσου και τους δύο ως άνοριους. Έτσι ο Μεν Πηλαίος κατέφυγε εις την Ευθείαν, εις το ανάκτορο του βασιλέως Ευρυτίανος και της ζύγου Αστιδαμίας, ο οποίος αφού τον εξάγνησε εκ του φόνου, του έδωσε ο σύζυγο τη θυγατέρα του Αντιγόνη, καθώς και το 1 τρίτον της βασιλείας των Μυρμιδόνων. Από όπου κατοίκεται ο Αχιλλές. Ακούστε πώς δένουν τα πράγματα ιστορικά. Και τι σπουδαίο θέμα είναι αυτό, τι θεία αγάπη είναι αυτή, να έχουμε όλη αυτή την ροή των πληροφοριών, οι οποίοι φτάνουν στους Μπουέους, σε μια μεγάλη προσφυγικά του Δυραχείου, τον Μπούα, θα σας το διαβάσω, και το οποίο επώνυμο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αν μπείτε στο διαδίκτυο του Μπούα και πατήσετε Κέρκυρα Μπούας, και στο ΝΟΤΕ, στο αρχείο, θα βγάλετε πολλούς Μπουέους. Και στην Κέρκυρα υπάρχει και κέντρο πολιτιστικό των Μπούα. Ακούστε το, συνεχίζουμε. Εν συνεχεία ο Πηλαίος έλαβε δεύτερη σύζυγο την θυγατέρα του Νηραίος, την Ιρίδα Θέτιδα, εκ της οποίας απέκτησε τον Αχιλλέα, τον 600ο, ανά το Πανελλήνιον ομηρικό ήρωα. Ο δε Τελαμόν κατέφυγε στην παρακειμένη της Αιγίνης νήσου Σαλαμίνα, της οποίας και κατέστη βασιλεύς. Από όπου προέρχεται και ο Αίαντας μετά. Πέραν τον Οσάνο δια των Πηλαίων μνημονευμένων, ο ίδιος αναφέρεται και ως πρώτος βασιλεύς του ελληνικού φύλου των Μολοσσών της Υπήρου, και εν ταυτό και ως ο ιδρυτής της εκεί διαλαμψάσης δυναστείας των Αιακιδών, από τους οποίους Μολοσσούς και Αιακιδείς κατάγεται η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ολυμπίας. Δυναστεία των Αιακιδών εις την Ήπειρο. Θα σας πω τον Πηλαία και τον Άδημητο, που είναι άνευ χρονολογιών, και αρχίζουν μετά η βασιλής νεχρονολογία των Αιακιδών με τον πρώτο τον Θαρύπα, το 390, και ο τελευταίος της δυναστείας των Αιγιδών, ο Πτολεμαίος, το 231. Θαρύπας, 390, για να μην σας καθυστερήσω να πω και άλλες χρονολογίες, και ο τελευταίος, ο Πτολεμαίος, ανάμεσα σε αυτούς τους βασιλείς, είναι μετά του Θαρύπα, Αλκέτας ο πρώτος, Νεοπτόλεμος ο δεύτερος, πατέρας της Ολυμπιάδος, Αρύβας, Αλέξανδρος ο πρώτος, Αιακίδης, Αλκέτας ο δεύτερος, Πύρος ο πρώτος, ο πρώτος, ο Ήρος, ο Πύρος, ο οποίος παραλίγο να κατακτήσει τους Ρωμαίους. Αυτός ο Πύρος. Νεοπτόλεμος, ανυψός της Ολυμπιάδος. Άρα, θείος, ανυψός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εγγονός από την αδελφή της Ολυμπιάδος, της Τροάδος. Θα το διαβάσουμε παρακάτω. Πύρος ο πρώτος λοιπόν, Νεοπτόλεμος ο δεύτερος, Αλέξανδρος ο δεύτερος, Πύρος ο δεύτερος, Ολυμπία και Πτολεμαίος, ο τελευταίος, το 231. Λίγα λόγια για την Ολυμπιάδα. Δευτερότερος θυγάτηρ του Ναπολέοντο του Νεοπτολέμου του Δευτέρου, βασιλέως των Μολοσσών, της Υπήρου, ο Σάνο. Εγεννήθη το 273 π.Χ. εις Πασαρώνα, πρωτεύουσα του βασιλείου. Η αδελφή της ονομαζόταν Τροάς. Το όνομά της, σύμφωνα με τον ιστορικό W. Χέκελ, ήταν πολυξένη όταν ήταν παιδί, Μυρτάλη όταν υπανδρεύτη, και αργότερα με τον μάστη Ολυμπιάς και Στρατονίκη. Το όνομα Ολυμπιάς της εδόθη κατά την παράδοση ύστερα από τη νίκη του Φιλίππου στους Ολυμπιακούς Αγώνας του έτους 356 π.Χ. Διετέλεσε η αίρια των Καδηρίων Μυστηρίων της Αμοθράκης, όπου εγνώρισε και ερωτεύει τον Φίλιππο τον Δεύτερον της Μακεδονίας, μετά της οποίας ο τελευταίος απέκτησε τον Αλέξανδρο τον επωνομασέντα Μέγα. Τον Μέγα Αλέξανδρο, τον γνωστό, τον Μακεδόν. Μέγας Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος ο Μακεδόν.
Εγεννήθη τον Ιούλιο του 356 π.Χ. στην Πέλα της Μακεδονίας και απεβίωσε στην Βαβυλώνα τη 10η Ιουνίου του έτους 323 π.Χ. Εβασίλευσε από έτους 336 π.Χ. έως τις τελευταίες του Οσάνου. Κατά τη γραμμή του αίματος από τη βράση της μητρός του, κατά το 50% εκ του ονομαστού γένους των Αιακιδών, κατάγεται, από τους Αιακίδες, κατά 50% από τους Αιακίδες. Με τους 600 βασιλείς και ήρωας του τραγικού πολέμου Αχιλέα και Ένδα να τη χάνουν τις ένδοξες προγονείς. Αλλά και κατά το υπόλοιπο 50% από πλευράς πατρός γνήσιος Μακεδόν, δηλαδή κατήγετο από άριστα ελληνικά γένη. Πύρος ο πρώτος. Ο Πύρος ο πρώτος διεδέχθη τον πατέρα του Αιακίδη εις τον θρόνο του ελληνικού φίλου των Μαλωσών της Ηπείρου και ανεδείχθη ως ο σημαντικότερος του οίκου των Αιακιδών της Ηπείρου, εξεπόψεως μεγάλης μορφώσεως, ονομαστής γενναιότητος και στρατηγικού νου κατά τις πολεμικές του επιχειρήσεις. Ήταν εκ των στενών συγγενών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεδομένου ότι η μάμη του, η Τροάς, η γιαγιά του δηλαδή, ήταν αδελφή της Ολυμπιάδος, μητρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε λοιπόν Αλέξανδρος Τίος, Ανιψός Πύρος. Ο Πύρος είχε σημαίαν όπου απεικονίζω το χείρ κρατούσα τέσσερας όφης, την αυτήν σημαίαν ευάσταζον και όλοι όσοι ήσαν εκ της ρίζης αυτού. Και μπαίνουμε τώρα, αδελφοί μου, στην συγκλονιστική αποκάλυψη και μαρτυρία και αλήθεια βεβαίως κατά τη γνώμη μου, στη Φάρα των Μπούα. Είναι ένα όνομα το οποίο ίσως το ακούνται για πρώτη φορά. Φάρα Μπούα και Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Υιός της Αγίας Ελένης. Παλαιόθεν στην κοινωνία των Αρβανιτών της Ηπείρου, μεταξύ των επισήμων και ισχυρών οικογενειών, σημαντική θέση κατέχει η οικογένεια μέσα σε παρένθεση Φάρα, των Μπούα ή Μπουέων. Οι Μπουέοι είχαν ως έδρα των Δυράχιων, αλλά η επιρροή των εξετείνοντος εφόλης της Βορείου Αλβανίας, μία δε περιοχή γύρω από τα Σκόνδρα, από την Σκόνδρα, ονομάζεται Μπουένα και σήμερα ο ποταμός ο οποίος την διασχίζει ονομάζεται Μπουγιάννα. Χαρακτηριστικό σύμβολο του οίκου των Μπουέων υπήρξε η σημαία των τεσσάρων όφεων. Εδώ έχω το σε έγχρωμο, μπορείτε να κάνετε zoom λιγάκι το οικόσμο των Μπουέων. Χαρακτηριστικό σύμβολο του οίκου των Μπουέων υπήρξε η σημαία των τεσσάρων όφεων με την κρατούσα αυτού χείρα ή την ίδια σημαία με τον πύρον, στον οποίο οι Μπουέοι ανοίγαν την καταγωγή των. Η αυτή παράσταση εξεικονίζεται και επί του 20ου. Οι Μπουέοι είχαν και μία άλλη σημαία με οριζόντιες λωρίδες μπλε και λευκές, οι οποίες παρίστανταν τα κύματα της Μπουγιάννας. Εκείνο το οποίο εμείς τώρα πρέπει να κρατήσουμε, αδελφοί μου, να σας δείξω πού βρίσκεται το χέρι αυτό. Το χέρι βρίσκεται εδώ κάτω. Το βλέπετε. Και έχει, κρατάει τέσσερις ώρες. Μετά όταν τελειώσουμε θα το πάρετε ο καθένας να το δει καλύτερα, αν θέλετε. Πιστεύω και από το Zoom να φαίνεται καλά. Φέρονται κληρονόμοι του συμβόλου του Πύρου αυτή η οικογένεια, η οποία απέδωσε στον ελληνικό γένος και έθνος ήρωες μέχρι και τις επανάστασεις του 21. Φοβερά πράγματα. Αυτά θα τα βρούμε στο βιβλίο του Κώστα του Μπύρη για τους Μπουέους, Αρβανίδες ειδωρείς του νεότερου ελληνισμού, αλλά και σε ένα άρθρο το οποίο έγραψε στο τελευταίο και δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος της Ακτίνες, ο κύριος Αχιλλέας Βαζάλου, ρωμανιστής, ρωμανολόγος, μεγάλος επιστήμονας, βλάχος στην καταγωγή, Αρβανίτες. Εδώ μέσα θα δείτε πολλά στοιχεία ηρωνικών καταθεμάτων πολλών Αρβανιτών, οι οποίοι πελέμησαν και στον αγώνα της Ελληνικής Πανεγενεσίας και στη Δύση ως μισθοφόροι και πόσο πολλοί ενδιαφέρθηκαν σε όλα τα συνέδρια που γινόταν, παρουσία, πάπα κτλ. Για να συναναδυθεί η Δύση, για να έρθει να χτυπήσει τους Τούρκους, να ελευθερωθούν. Είναι οι χρηματοδότες και οι κτήτορες των δύο ιερών ναών, των Αγίων Γεωργίου, στη Βενετία και στην Νάπολη. Είναι φτιαγμένοι και οι δύο αυτοί οι ιερέοι ναοί, δεν είναι γραμμένο πουθενά αυτό, σε επίσημα βιβλία. Είναι από δωρεές των αρβανιτών ηρώων, οι οποίοι παίρνανε μισθό από τους εκάστοτες βασιλείς που υπηρετούσαν και έταζαν στον Άγιο Γεώργη να τους βοηθήσει και εμείς θα σου φέρουμε το αντίστοιχο για να χτίσουμε εδώ να σας δεξάσουμε. Και έτσι γίνεται. Θαύματα συνέχεια. Συνεχίζουμε.
Αποτελεί γεγονός αξιοπαρατήρητο και αντικείμενος σοβαρού ιστορικού επιστημονικού σχολιασμού ότι μετά πάνω από 600 περίπου ετών από το θάνατο του Οσάνου Βασιλέως, του Πύρου δηλαδή, το 272 π.Χ., ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, ο Μέγας, μεταβαίνοντας το έτος 330 προς Βυζάντιον, προς Δένη τώρα, τι ωραία που Δένη, το Βυζάντιο στην αρχή, με την Παναγία την Αρβανίτισσα, η οποία δεν είσαστε όλοι προχθές που διαβάσαμε ένα μέρος της ιστορίας. Έχει αρχή το πρώτο ίμιση του 11ου αιώνα. Σε μια εποχή που το Βυζάντιο είναι σε ακμή, είναι αρκετά μακριά το 1204 που αρχίζει η καταστροφή και είναι σε ακμή. Και τότε αρχίζει το ιστορικό, η απόφαση του ουρανού να μπει στην ιστορία οι αρβανιτάδες, οι αρβίντες πετράδες, που και αυτοί δεν ξέρουμε την κοιτίδα της Αρβανιτίας της Βορείου Υπήρου, γιατί ήδη τους είχαν πάρει οι αυτοκράτορες από πριν στην πόλη και χτίζανε τα δικά τους, τους δικούς τους ναούς και τα μέγαρα και τα δημόσια κτίρια, συγγνώμη, στην πόλη. Και τους στέλνει ο Κωνσταντίνος ο ένας μονομάχος, ο αυτοκράτορ, στοιχείο για να χτίσουν την Ιερά Νέα Μονή της Χίας. Σε αυτούς λοιπόν τους πετράδες, οι οποίοι κάναν 4 χωριουδάκια στις καριές στοιχείο, σε αυτούς και στους απογόνους τους άρχισε να εμφανίζεται η Παναγία μας η Γλυκιά, η Μητέρα του Θεού, για να τους ευχαριστήσει, γιατί χάρηκε πάρα πολύ, γιατί τόσο με τόσο σεβασμό και τέχνη κατασκευή του Ιερού Ναού και του Μοναστηριού, και τους εμφανίζεται με άρβανη τη φορεσιά, την οποία μόνη της δηλαδή προκάλεσε το καινούριο προσωνύμιο. Διότι μόνο οι Αρβανίτες, έτσι δεν λέγανε οι Αρβανίτες. Αν εμφανιζόταν με χιώτικη, δεν καταλαβαίνανε, είναι με τη γυμνιά φορεσιά. Τους εμφανίστηκε με Αρβανίτικη για να την καταλάβουν την Αρβανίτικη, να την ονομάσουν Αρβανίτισσα και να χαίρονται γι' αυτό. Παναγία μας, Μητέρα του Θεού. Φοβερά τα γεγονότα. Και έρχομαστε εδώ πέρα λοιπόν και συνδέεται με το ιστορικό της καταγωγής των Αρβανιτών από την αρχαιότητα παρακαλώ, προ-Χριστού ο Πύρος. Έτσι. Και με μεγάλα ονόματα που σε έφερε στην ιστορία. Εκπαιδεύτηκε στρατιωτικά ο Μέγας Αλέξανδρος στους Μολοσσούς, παρακαλώ. Από τον αδερφό της Ολυμπιάδας, τον Λεωνίδα. Διότι τον πήρε η μητέρα του, τον Φίλιππο, διότι ο Φίλιππος του άρεσαν οι μικρές και έκανε άλλους 3 γάμους ή 4 μετά. Και οι συγγενείς των αγοριών που γεννιόντουσαν από τις άλλες γυναίκες θέλανε να βγει από την Αίσιο Μέγας Αλέξανδρος για να κληρονομήσει το βασίλειο της Μακεδονίας τα δικά του αγόρια. Και τον πήρε στην Ήπειρο. Τον πήρε στους Μολοσσούς. Η Ολυμπιάδα. Και εκεί εκπαιδεύσε στρατιωτικά από τον αδερφό της. Και απέκτησε πολεμική τέχνη, την οποία ένα μέρος αυτό την διατήρησαν οι Αρβανίτες μέχρι και τον εθνικό αγώνα της απελευθερώσεως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το αναφέρει ο Δήρης σε μία μάχη της Συγκέρκειας. Επιτίθενται οι Τούρκοι. Οι Αρβανίτες είναι έφυγοι. Και παριστάνουν ότι χάνουν και υποχωρούν. Και οι Τούρκοι όλο χαρά ότι τους κερδίζουμε, τους κυνηγάνε από πίσω. Και ξαφνικά, συνεννοημένα, μα πόσο ψυχική ένωση έπρεπε να είχαν αυτοί οι πολεμιστές. Ακαριέα και όλοι μαζί. Γυρίζουν με το καταπρόσωπο και τους κάνουν επίθεση. Και τους πατάνε στάλες. Και ελευθερώθηκε και έπρεπε. Είναι γραμμένο στο βιβλίο του Κώστου Δήμου. Επειδή είναι λίγο ακριβά αυτά τα βιβλία, δεν σας συνιστώ να τα πάρει και να τα αγοράσει καθένα να το έχει στο σπίτι, αλλά στους δημάρχους και στους κοινοτάρχες, πέστε τους να τα αγοράσουν. Όπως και το καινούργιο βιβλίο του κυρίου του Κώστα Καλαστά. Αρβανίτης από το Άρβανο. Και τέτοια άλλα ωραία βιβλία που είναι λίγο ακριβούτσια, πάρτε να τα δανείζεστε από εκεί να τα διαβάσετε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος, λοιπόν, το 330, πηγαίνοντας προς την Κωνσταντινούπολη να φτιάξει την πόλη, σταματάει στο Δειράχιο. Και εκεί είχε ακούσει για την οικογένεια του Μπουέλ και τους βραβεύει, τους εκτιμούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, δεν είναι τίποτε παρακατιανή η Μπουέλ. Ξέρανε εκείνοι ότι αυτοί προέρχονται από γένος αρχαίων. Και τους έκανε το δώρο Υπήρου, όπου εκεί ήρθε σε επαφή με γηγενείς Αρβανίδες Έλληνες και ανεγνώρισε την εξουσία των Μπουέων επί των περιοχών των, εξετήρησε την αξία και την αρχοντιά των και τους παρέδωσε ως δείγμα της προς αυτούς αυτοκρατορικής ευνοίας ερυθρών λάβαρων
μετακρίνου κυτρίνου σταυρού, συγγνώμη, εις το μέσον, ως και με τα δύο λευκών αστέρων. Αυτό βρίσκεται σε αυτή τη μεριά του οικοσύμου. Αυτή εδώ η σημαία είναι δώρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην οικογένεια του Μπουέου. Οι Μπουέοι, έχοντας πάντα ικανούς πολεμάρχους ως ηγέτες, διαδραμάτισαν καθόλου τους αιώνας σημαντικό ρόλο στα πολεμικά πράγματα του ελληνικού χώρου. Μέχρι της ελληνικής επαναστάσεως του 21, ευχήσαντες κατά χιλιάδες το ακρεφνός ελληνικών αίματων κατά της εκστρατείας κατά των Οθωμανών Τούρκων και υπέρ της ελληνίδος γης, τιμήσαντες κατά μάλα, τα μάλα, την Παναρχία ελληνική άμα δε και ηρωική καταγωγή των. Σήμερα, μέλη του ευγενούς ελληνικού αρμανιτικού αυτού οίκου των Μπουέων βρίσκονται διασπαρμένα σχεδόν καθ' όλη την ελληνική επικράτεια. Αλλά αλλού πολλοί, ολίγοι, αλλού δε περισσότεροι. Ωστόσο, μεταξύ των, ολίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κατά το μάλλον και ή τον επίγνωση της ενδόξου ιστορίας του οίκου των πατέρων, του οίκου των Μπούα. Εγώ έχω κάνει, εκτύπωσα ένα μέρος του αρχείου του ΟΤΕ, βρήκα τηλέφωνα και τους πήρα τηλέφωνο. Έχουν παρασυρθεί και έχουν κομπλεξαριστεί, όπως το είπε ο Σεβασμιώτος, και νομίζουν, επειδή οι Ευρωμασόνοι μας εκατέταξαν εμάς τους ήρωες, τους απογόνους των ηρώων και τους ήρωες, με τους εχθρούς, μας έκανε ίσως με τους εχθρούς μας έκανε. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι παλκώνονταν, οι Γερμανίδες παλκώνονταν για την πίστη του Χριστού την Αγία και σε πατρίδα στην ελευθερία, μας είπαν ότι είμαστε και αυτούς που μας παλκώνανε. Μα είναι φοβερό το έγκλημα. Είναι φοβερό το έγκλημα. Δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο έτσι, ασυνεννόητοι και διαιρεμένοι. Πρέπει να εκτιμήσουμε ένας τον άλλον και εκείνο το οποίο θα μας κάνει ταχύτατα, αλλά και με ακρίβεια και ασφάλεια, αδελφοί μου, να το πετύχουμε και να έχουμε νίκη, είναι η συμμετοχή στο μυστήριο της Αγίας Ιμών Πίστης. Όσο και πατριώτες να έχουμε, όσο και μεγάλη καρδιά να έχουμε, αν δεν έχουμε Χριστό εκεί, θα κάνει λάθος η Διάνοια. Ας είναι πατριωτική η Διάνοια. Πρέπει να μπούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ότι μέσα από αυτό το κομμάτι το οποίο διάβασε, είδαμε ότι τελικά είναι οι Αρβανίτες είναι ένα φύλλο ελληνικό, ένα φύλλο το οποίο είχε και έχει, είναι ένα κομμάτι της Ρωμιοσύνης, έχει ελληνική συνείδηση, έχει μια πλούσια ιστορία και γι' αυτό και εσείς, όσοι από εσάς είστε Αρβανίτες, να μην επηρεάζεστε από το κόμπλεξ που μας έχουν δημιουργήσει και που έχουν δημιουργήσει οι δυνάμεις που θέλουν να μας, όχι να μας διαφωτίσουν, αλλά να μας σκοτήσουν, να είσαστε υπερήφανοι για αυτό που είσαστε και πάνω απ' όλα να κρατήσετε τις αξίες και τα ιδανικά. Γι' αυτό κάναμε σήμερα αυτή την εκδήλωση. Για να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη έφεραν μαζί τους αξίες, έφεραν ιδανικά, όπως ακριβώς είπε ο κύριος Μαλκίδης, και τα οποία θα πρέπει, για τα οποία θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, να τα κρατήσουμε και να τα διασώσουμε και να τα μεταδώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μαλκίδη για την παρουσία του, για την ανοχή του, για την ευγένειά του, αλλά και πάνω απ' όλα για την σοφή του σκέψη που πάντοτε είναι επίκαιρη και για τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο μεταδίδει αυτή τη σκέψη. Και πάνω απ' όλα διότι είναι ένας Θρακιώτης ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, σέβεται τον πολιτισμό αυτής της πατρίδας και είναι σεμνός διάκονος αυτής της πατρίδας, την οποία διακονεί και υπηρετεί με όλες του τις δυνάμεις. Πάντοτε είναι πρόθυμα κοντά μας,
πάντοτε ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις μας και νομίζω ότι μέσα του, για κοίταξέ με εδώ λίγο καλά κύριε Θεοφάνη, νομίζω ότι αισθάνεσαι ότι κάνεις ιεραποστολή. Έτσι νομίζω, αυτή την εντύπωση έχω. Νομίζω ότι αυτή την ώρα ο κύριος Μαλκίδης κάνει ένα ενός άλλους είδους ιεραποστολή. Την ιεραποστολή που έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και άλλοι φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την πατρίδα, αγαπούσαν τον ελληνισμό και πάνω απ' όλα θέλαν αυτόν τον ελληνισμό να ακτινοβολεί την αρχαία αξία και αρχαία κληρονομιά του. Ο Δήμος Ορεστιάδος θέλει να τιμήσει τον κύριο καθηγητή. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αγαπητός φίλος ο κύριος Ευάγγελος Γουδετσίδης, τον οποίο παρακαλώ να ανέλθει στο βήμα. Που ευχαριστήσω προηγουμένως το Σεβασμιότατο για την σειρά των εκδηλώσεων που οργάνωσε και έβαλε στα πλαίσια των Ορεστίων τόσο στην περισσυνή, για την περισσυνή εκδήλωση, αλλά ιδίως για την φετινή, γιατί με αγγίζει λόγω καταγωγής. Και ήρθαν όλες οι μνήμες του παππού μου για τη μακρά γέφυρα, το Μέγα Ζαλούφι, το Αμπαλάρ, την καταγωγή της μητέρας μου και τα μυρολόγια της γιαγιάς μου για τους διωγμούς που είχαν και τους σκοτωμούς τότε με την φυγή του 22 από την απέναντι πλευρά. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτές τις σοβαρές και πνευματικές εκδηλώσεις που εντάξατε στα πλαίσια των Ορεστίων και να σας ευχαριστήσω συγχρόνως, να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλκίδη για αυτήν την πολύ σοβαρή παρουσίαση, την απλή και κατανοητή που μας γέμισε με γνώσεις και τον ιερομόναχο που ήταν κοντά μας, τον μοναχό που πατέρα Νεκτάριο, που με τόσο μεγάλη προσπάθεια μας παρουσίασε το μεγάλο έργο του και τον ενθουσιασμό για την καταγωγή μας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Στον κύριο Μαλκίδη θα ήθελα να απονείμω ένα αναμνηστικό για τη συμμετοχή σε αυτήν την διοργάνωση. Και βέβαια είμαστε υπερήφανοι για όσα μας παρουσιάσατε. Το εγχειρίσουμε κάτι πολύ συμβολικό, αλλά που θα το υπενθυμίζει την Ορεστιάδα. Είναι μια λιθογραφία από ένα έργο του κυρίου Ναλμπάτη που βρίσκεται στη Μητρόπολη. Είναι η νέα Ορεστιάδα, ο ναός, το Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Θεόδωρων και οι Άγιοι Θεόδωροι που την προστατεύουν. Ξέρω ότι αγαπάς την Ορεστιάδα, αγαπάς τον Εύρο και εύχομαι οι Άγιοι Θεόδωροι να σε προστατεύουν. Και επίσης μερικές εκδόσεις από τις εκδόσεις της Μητροπόλεως μας. Θεού δώρο, όπως λένε και οι Άγιοι Θεόδωροι, έτσι. Έτσι. Οι Άγιοι Θεόδωροι, να συνεχίσω λίγο, επιτρέψτε μου, γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο. Οι Άγιοι Θεόδωροι ήταν πολύ αγαπητοί στους Βυζαντινούς. Γιατί ήταν οι προστάτες των ακριτών. Αν πάτε στην Καπαδοκία, θα δείτε ότι παντού υπάρχουν οι Άγιοι Θεόδωροι. Όπως εμείς έχουμε εδώ τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτρη, που τους έχουμε καβαλάριδες όλα τα... Αν έχω δει τώρα, κοιτάζω, σε εκκλησίες, τον πρώτο καιρό δεν το είχα προσέξει, αλλά πηγαίνοντας από εκκλησία σε εκκλησία, κοιτάζω τις εικόνες που υπάρχουν στο τέμπλο. Στις εκκλησίες, σε όλες να δείτε τις εκκλησίες, περισσότερες, αν όχι σε όλες, υπάρχει στο τέμπλο δεξιά και αριστερά η εικόνα του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου, των δύο καβαλάριδων Αγίων. Στην Καπαδοκία ήταν οι Άγιοι Θεόδωροι και ο Άγιος Γεώργιος, αλλά και οι Άγιοι Θεόδωροι και ο Άγιος Μηνάς. Ήταν οι Άγιοι οι οποίοι προστάτευαν